σας, είναι η Ατέριαστη και καλωσορίζω εδώ στο στούντιο τον Ατέριαστον, τον Αντώνη Μαχαιρίτσα, τον Λαβρέντι Μιτζέλο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας Πόσο βρήκαμε. Πάνε και μοιάζουν αυτοί οι δύο, Δημητρία. Καλώς σας βρήκαμε. Την κυρία Ελίνα Δημοπούλου. Δεν μπορώ να μιλήσω, εγώ δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Φέρε τα γυαλιά μου. Δεν βλέπω τόσο. Άρτα ρε, γιατί στραβώθηκα από εδώ. Το Δημήτρη Σταρόβα, τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ. Τι κάνεις? Καλά, γλυκιά μου, εσύ. Αχ, αγάπη μου. Δοκίμασε την πάστα μας σήμερα. Για δες. Ναι, να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό. Το Φίλιππο Σπυρόπουλο, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Και παρουσίασε με Αντώνη τον πιτσιρικά της παρέας. Ο Μιτζέλος Μιτζέλος. Τι είναι Μιτζέλος Μιτζέλος, όνομα? Μιτζέλος Μιτζέλος είναι... Πώς λέμε τυπών και τυπών. Ονοματεπώνυμο. Είναι ο γιος μου, ναι. Τερμητόπεδο. Τερμητόπεδο και σήμερα έχουμε την ευτυχία απόψε να είναι εδώ οι τερμίτες μαζί μας. Ξανασυστήθηκαν έτσι για αυτή τη νύχτα, την υπέροχη νύχτα της πρωτοχρονιάς. Και τι λες εσύ, θα τα πάνε καλά, ε? Θα μπορέσουν να τραγουδήσουν τις μεγάλες τους επιτυχίες, θα πάμε ένα ταξίδι σε αυτά τα τραγούδια. Εσύ που ξέρεις, επειδή είσαι μουσικός. Σαν συγκρότημα, τι πορεία θα έχουν από εδώ και πέρα, εννοείται. Άστα, μην το ρωτάς. Να μην το ρωτάω, γιατί είμαι μουσικός και ξέρει γι' αυτό. Αλλά ξέρω κι άλλο, εγώ και δεν ξέρω. Άλλον ρωτήστε. Λοιπόν, θέλεις να μου πεις. Και έχω και δουλειά, με συγχωρείτε. Κάνω δουλειά σου, να μιλήσω με τον σοβαρό άνθρωπο. Κάτι μήπως αδυνάτησες, μάνα μου, έτσι. Τι όμως. Τρώει αυτός για μένα, καταλαβαίνεις. Τι όμως, πόσα κιλά. 20, έχασε και τα πήρα εγώ. Ό,τι και να κάνεις, είσαι πάντα ωραίος και εγωιτευτικός. Βαρύγλυκος. Βαρύγλυκος και χαριτωμένος. Λοιπόν, οι τερμίτες, πώς ονομάστηκαν τερμίτες, υπάρχει μια εξήγηση? Είναι μυρμηγκάκια που αντέχουν στον χρόνο, τι είναι αυτά, πες μας. Ονομαστήκαμε έτσι από ένα ποίημα που μας είχε δώσει ένας φίλος, έτσι περίεργος, λίγο ιδιόρυθμος. Ο Μιχάλης ο Μαρματάκης μας είχε δώσει ένα στίχο που λεγόταν Τερμίτες. Κάναμε το συγκρότημα. Το 1900... και για τους Beatles. Ναι. Εγώ έχω να πω και κάτι άλλο όμως. Παρακαλώ, αν πρόκειται για καταγγελία, θα τη δεχθώ με ευχαρίστηση. Καταγγελία και οφείλω να πω ότι. Σημαντικό. Δεν λέει να μεγαλώσει, σημαντικό ρόλο. Δεν λέει να μεγαλώσει. Κάτσε να ψηλώσω κι άλλο. Εσύ εγώ. Εγώ θα είμαι πάντα από πάνω. Λοιπόν, σημαντικό ρόλο για την επωνυμία του γκρουπ έπαιξε το δεύτερο πρόγραμμα. Ναι. Του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Το ραδιοφώνου της ΕΡΤ, βεβαίως. Διότι ο δίσκος έλεγε το PLJ Band. Έτσι, και λοιπόν, ο τίτλος του δίσκου Τερμίτες. Έβγαινα λοιπόν η κυρία Μιχαλίτση, η Σοφία και οι υπόλοιπες κυρίες εκεί και έλεγαν ακούτε Τερμίτες, γιατί δεν θέλανε να πούνε αγγλικό τίτλο. Και έτσι παίζαμε εμείς λοιπόν στο κύτταρο και έρχεται ένας τυπάκος και λέει καλοί είσαστε ρε παιδιά, αλλά σαν τους Τερμίτες δεν είσαστε. Έχω φρικάρει. Ήσασταν ξεκούρδιστη λίγο. Ναι, αλλά γιατί το λέει αυτό? Τώρα να δεις. Το λέει αυτό γιατί από την εποχή που πήγα στην πάντα άλλαξε το όνομα. Ναι, άλλαξαν όλα νομίζω. Άλλαξαν όλα. Ευχαριστώ πολύ. Μια καινούργια εποχή ξεκίνησε, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Και εσύ συμφωνείς, Ήλβε, που θεωρείτε το πιο έτσι, το θρυλικό ροκ συγκρότημα? Έλα, μα μιλήστε για πραγματικά. Εσύ ορούμαστε στους κόσμους να πούμε. Γιατί ρε παιδιά, εγώ με τα τραγούδια σας μεγάλο. Σας συγγνώμη. Γιατί να μην τα πούμε αυτά? Όχι να τα πούμε. Όχι να λέγονται αυτά. Πες μου, Φίλιππε. Αυτό με το λέω για το μεγάλο. Κάναμε μια δισκογραφία αρκετά καλή. Βέβαια. Με κάποια κομμάτια τα οποία μείνανε, αντέξαν στον χρόνο. Έχουν αντέξει στον χρόνο. Τώρα από εκεί και πέρα. Πρόσεξε τι θα μπει, θα χρησιμοποιηθεί να δει. Αυτά που λέω εγώ, λες. Μίλα ελεύθερα. Λοιπόν. Και νομίζω αυτά αντέξαν στον χρόνο. Τώρα από εκεί και πέρα. Ο διπλανός θα μπορούσε να είναι και συνεχιστή σα ή είναι πολύ μικρό? Σαν τερμητή. Ναι, τερμητόπεδο. Εντάξει, πάμε τερμητές. Κοιτάξτε, παιδιά, τώρα έτυχε βρεθήκαμε σήμερα εδώ να πούμε πέντε πράγματα, να περάσουμε καλά. Ποια σας γράφει στίχους, ποια σας έγραφε στίχους, ποια σας δίνει ξανά στίχους, για πες. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ την Ελίνα τη γνώρισα. Ο Μιτζέλος μου τη γνώρισε, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής. Όλες τις γυναίκες ο Μιτζέλος γνωρίζει. Ναι, ναι. Δεν είναι υπονοούμενο αυτό. Σπατριμένο το παιδί. Ο Μιτζέλος ανοίξει όλες μας. Φοβερό. Φοβερό αυτό δεν έγραψε. Είναι κοινωνικό αγαθό, Μιτζέλος. Εσύ μην άκουσε. Έχεις πάει σε επικίνδυνα σημεία δηλαδή. Καλά είναι, μ' αρέσει όμως. Σ' αρέσει, ε. Δεν μπορώ να μιλήσω σοβαρά. Εντάξει. Είναι φοβερός, για πες μιλήσω. Όχι, κάνει λάθος ο Λαβρέντης, ο Μπαχ μας γνώρισε, ο Γιάννης. Όχι πουλάκι μου, ο Μιτζέλος έπαιξε. Εγώ παιδιά, εγώ του λέω έχω μια κοπέλα που γράφει ποίηματα. Βέβαια, τα μάτια είναι για σένα. Ήταν να κάνετε ένα δίσκο που δεν έγινε ποτέ, εγώ αυτό θυμάμαι. Να πούμε για... Ναι, δεν μας άφησε να τον κάνουμε. Ήταν τότε με τον Πέτρο Γαϊτάνο, νομίζω θυμάμαι ποιο ήταν. Ναι, τότε σε γνωρίζω. Λινά, εδώ θα μάθεις την ιστορία. Πραγματικά, Μιτζελάκο, πρέπει να σε λέω κάπως για να διαχωρίζω τον πατέρα σου. Στον μπαμπά σου, τι θαυμάζεις περισσότερο? Τι θαυμάζεις τον μπαμπά μου? Προσκεδαπής. Εκτός το μαλλιά. Όχι, έχω και εγώ μαλλιά, προσπαθώ να τα μακρύνω τώρα. Εντάξει, γιατί να θαυμάζει κάτι, Ζόρζο Ρονάλντο? Υποθέτω ότι κάτι θα θαυμάζει. Για πες μας. Περισσότερο το θαυμάζω στον πατέρα.
Είναι καλός μπαμπάς. Είναι ο καλύτερος. Άρα με Wow, έγραψα αυτό. Καινούργιο αυτοκίνητο. Αυτό έγραψα. Κάνει τα χατήρια και όλα αυτά. Να σου πω, γι' αυτό τα λέει. Τα χατήρια δεν μου τα κάνει, αλλά γι' αυτό τον αγαπάω. Επειδή δεν μου κάνει τα χατήρια. Είναι σκληρός μπαμπάς, δηλαδή έτσι αυστηρός. Όχι, δεν είναι καθόλου σκληρός. Απλά είναι σωστός. Είναι σωστός. Δεν θα ήθελες να έχεις μπαμπά το Σταρόβα, ας πούμε, έτσι δεν είναι. Προτιμάς το Σταρόβα. Ακούς. Γίνει σε καμπάκι. Προτιμάς το Σταρόβα, δεν θα έχω κάνει. Απολύεται. Τεχνικά δεν γίνεται. Ξέρεις γιατί τα λέει αυτά. 20 χρόνια. Τεχνικά. Δεν θα μπορούσα να τον κάνω στα 5. Μια και μιλάς για χρόνια, να πάμε καμιά ντουζίνα, όπως το λες εσύ, χρόνια πίσω. Στο 1985. Εκεί να πάμε. Και να δούμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή Νέα Πρόσωπα. Έλα. Βέβαια, όπου υπάρχει μια μίνι συνταξούλα του Λαβρέντη και ένα τραγούδι. Είμαστε σε ένα σπίτι που έχει γρασίδι και στο γρασίδι έχει πολλά μυρμήγκια και όπως έλεγε ο Λαβρέντης προηγουμένως, τα μυρμήγκια τα σνομπάρει γιατί δεν είναι καν τερμίτες. Τα παιδιά είναι τερμίτες, ο Λαβρέντης είναι το παιδί που κάθεται δίπλα μου με τα μαύρα και ο Λαβρέντη γιατί φοράς μαύρα. Γιατί φοράω μαύρα, αφενός μεν γιατί είναι απέσιο χρώμα, αφετέρου δε μου κρύβει μερικά κιλά. Μηχανικά να σε φιλήσω προσπαθώ. Μα βγαίνω έξω από το όνειρο, τρόπο ξαφνικό. Μα βγαίνω έξω από το όνειρο με τρόπο ξαφνικό. Φωνάζω κόκκινες κραυγές μηχανικά. Μηχανικά πριν να σκεφτώ. Μοναχικά ξυπνήματα θυμίζουν φωνικό. Φωνάζω κόκκινες κραυγές κι είναι οι κινήσεις μου αργές. Κι είναι οι κινήσεις μου αργές. Ένα κενό φιλιά, ένα κενό φιλιά. Κάθε βραδιά με σύμπιες κι η σιωπή του κρεβατιού με το μυαλό μου παίζει. Σε μια κουβέρτα ως τακό έχω κρυφτεί μωρό μου και εκεί σε ψάχνω σαν τρελός. Καταπληκτικό. Πώς κράτηκε το μικρόφωνο, ήτανε γραφτό να γίνει, να κάνει καριέρα ο Λαβρέντης. Δηλαδή, αν προσέξατε, είχε ερωτική σχέση με το αντικείμενο. Ναι. Πες αυτό που είπες, αν σε παίρνει την ώρα. Ειδικά αυτό το κολλιέ στα λαιμά σου, με τρέλανε. Πες αυτό που είπες, σε παρακαλώ, στη διάρκεια του βίντεο. Όχι, αυτός παπαροκάδε. Έτσι, μόνο, σαν τον... Όχι, ρε, αυτός είναι... Είναι τον πατέρα του Περιστερίου. Παπαροκάδε. Αλλά είσαι τρελαθεί τελείως. Είναι 12 χρόνων. Είναι 12 χρόνων βίντεο και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Όχι, αυτό είναι από άλλο καλλιτέχνη. Λοιπόν, άκου. Ένα συγκρότημα πολύ γνωστό και πολύ αγαπητό έτσι, στην πιτσιρικαρία αλλά και στους μεγαλύτερους, τα σύννεφα με τα παντελόνια. Βέβαια. Και τα σύννεφα με τα παντελόνια, επειδή σας αγαπάνε πολύ και σας θαυμάζουν και τους αρέσετε και αποτελείτε και ίνδαλμά τους, είναι σήμερα εδώ, γιατί εμείς σήμερα θα τους κάνουμε δώρα. Είναι παραμονή πρωτοχρονιάς. Θα τους κάνουμε ένα δώρο τα παιδιά. Θέλεις? Βεβαίως. Καλώς ήρθατε. Χρονιά πολλά. Γεια σου, Δημητρούλα. Γεια σου, Λαβρέντη. Έχουμε πολύ καιρό. Θα σου ευχαριστούμε ένα τραγούδι, είχε ένα ταξίδι. Okay.
πολύ καλά το καιρό που κατεβαίναμε στη θάλασσα. Δεν θυμάμαι τα σκοτεινά δωμάτια, το γυμνό σου σώμα πάνω στις λέξεις. Δεν θυμάμαι τα αστέρια του χειμώνα, ούτε το γέλιο σου πάνω στο χιόνι. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι τίποτα. Ταξίδεψε με σώμα μου μικρό, άλλους κόσμους να γνωρίσω. Ταξίδεψε με σώμα μου κι εγώ, απ' την αρχή θα σ' αγαπήσω. Ταξίδεψε με σώμα μου μικρό, άλλους κόσμους να γνωρίσω. Ταξίδεψε με σώμα μου κι εγώ, απ' την αρχή θα σ' αγαπήσω. Δεν θυμάμαι πια τα κοραλένια σου μαλλιά, ούτε τα μάτια σου ανιάζουν με τον ήλιο. Σ' έχω τόσο ονειρευτή που πια δεν είσαι αληθινή. Σ' ένα καθρέφτη τη σκιά σου ερωτεύτηκα. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι τίποτα. Ταξίδεψε με σώμα μου μικρό, άλλους κόσμους να γνωρίσω. Ταξίδεψε με σώμα μου κι εγώ, απ' την αρχή θα σ' αγαπήσω. Ταξίδεψε με σώμα μου μικρό, άλλους κόσμους να γνωρίσω. Ταξίδεψε με σώμα μου κι εγώ, απ' την αρχή θα σ' αγαπήσω. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, παιδιά. Καλή χρονιά. Θέλω να ρωτήσω κάτι για τον Αρμαγεδόνα, αλλά πριν σε ρωτήσω, κάνω ένα συνειρμό με τη λέξη Αρμαγεδόν. Αρμακεδόν έπρεπε να είναι. Γιατί? Γιατί για τον Μακεδόνα, τον Κώστα. Για μένα. Να το στηρίξουμε. Να μιλήσουμε λίγο αθλητικά. Δεν έχω μιλήσει καθόλου στην εκπομπή για αθλητισμό. Για πες κάτι σε σχέση με τον Αρμαγεδόνα. Δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Ο Αρμαγεδόνας θα μπορούσε να ήταν η πορεία του Παναθηναϊκού στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το είπε εκείνο, κανένα στην πορεία. Αυτό είναι αιχμή κατά του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ο οποίο τι ομάδα είναι αυτό. Θα μα πει, δεν ξέρω. Εγώ γάμπρο. Πασαλιμανιώτη. Α, είσαι η μόνη ομάδα που μπαίνει με μέσον στο Champions League και βγαίνει με την αξία τη. Ευχαριστώ.
Μόνο εγώ πρέπει να κρατάω και πέρα. Όλοι οι άλλοι είναι εγκάθαρτοι. Όπως έτσι, εγώ δεν μιλάω καθόλου. Σε βλέπω, έχεις κρυσάρι. Τι να πεις ρε μαύρε εσύ. Να σου πω, το δίσκο αυτό πόσο καιρό κάνετε να το γράψετε? Χρόνια παιδευόμαστε. 32 ώρες. 32 ώρες. Σύνολο, βάσεις, playback, φωνές, mix. Όχι, κάναμε πολλά, πολύ καιρό. Κάναμε πρόβες. Πρόβες κάναμε. Ναι, πόσο καιρό. Πόσο να πούλησα ένα σπίτι για να φτιάξουμε αυτό το δίσκο. Έλα ρε. Πλάκα κάνω. Πούλησα ένα σπίτι, δηλαδή εγώ έπεισα τη μάνα μου, το πούλησε, πήρα το 1/3. Και, δηλαδή. Και μετά το δίσκο αγόρασε 3. Τώρα προσπαθώ να ρεβάρω, κάνεις λάθος. Ο πρώτος δίσκος δηλαδή έγινε σε 8 κάναλο, χωρίς βάθος. Θυμάσαι, δεν υπήρχε βάθος. Όλοι μαζί και σε 30-32 ώρες. Λοιπόν, επειδή βιαζόμαστε να σας δούμε πάνω να τραγουδάτε, θα σου δείξω ένα μικρό απόσπασμα με σένα πιτσιρικά από το 1985, πάλι από την εκπομπή Νέα Πρόσωπα. Και θα ακούσουμε και ένα τραγούδι. Τώρα αποκαλύπτεται πόσο χρονών είναι, έτσι. Δεν ξέρω. Το αρχείο μιλάει μόνο του. Καλά, καλά. Το μόνο αντικείμενο που βρίσκεται πάνω στο τραπέζι είναι τα γυαλιά του Αντώνη. Και θέλω να ρωτήσω τον Αντώνη, που παίζει κιθάρες στους Τερμίτες, ποιο πιστεύει ότι είναι το μουσικό ύφος των Τερμιτών. Ηλεκτρική μπαλάντα, ρέγγε, heavy metal, τα σπάτε, τι κάνετε? Τα σπάμε σίγουρα και όποτε μας έρθει. Σε κάποιο live, όταν εμείς θέλουμε. Παίζουμε μπαλάντες, ηλεκτρικές μπαλάντες. Με διάφορα στοιχεία από κάτω. Κάποτε περνάμε το jazz rock, κάποτε περνάμε κάποιες αρχές βυζαντινές φόρμες. Και στο μέλλον θα περνάμε πολλά πράγματα, ό,τι μας έρχεται. Χωρίς καλούπια, χωρίς τίποτα. Μπορεί ξαφνικά να παίζουμε οτιδήποτε άλλο. Αυτή η πόλη που πλανιέσαι με σημάδεψε. Μνήμες και μνήμες κάθε νύχτα ξεφορτώνω. Στο μυαλό μου τη ψυχή σου κι απαρώνω. Σ' αυτή την πόλη όλο σε κλέβω κι όλο χάνεσαι. Για αυτή την πόλη που με σπάει σε συντρίμια. Με μηχανές και με ταχύτητες ακρίμια. Κλέβω τους δρόμους να προφτάσω τη μορφή σου. Και ο τους δρόμους δεν ανοίχτω μαζί σου. Κυρίως η στίχη μου είναι υπαρξιακά. Πιάνω υπαρξιακά θέματα. Πιάνω ας πούμε το εγώ. Μιλάω σαν στα τραγούδια, όταν τραγουδάω ο τραγουδιστής είναι έχουν... Έτσι που τραγουδάει και έτσι που θίγω τα θέματα είναι σαν να κάνω λίγο θέατρο. Σαν να κάνει κάπως μονόλογο ο τραγουδιστής. Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους. Που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σ' ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουμε σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ. Και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά μου. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ. Και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ κι όπου βρεθώ τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά μου.
Μέσα στην έρηδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Η καλοσύνη τους απλώνει σαλαδιά να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούν. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με βρούμε. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά μου. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά μου. Μπράβο σας. Είσαι τόσο παιδί κατά βάθος, είσαι τόσο καλό κατά λάθος. Είσαι τόσο αφελής που άμα θέλεις μπορείς όσα χάνουν οι ξύπνοι να βρεις. Είσαι τόσο αστείο μορτάκι, σου φιλάω και το δαχτυλάκι που έχει πάθει ζημιά. Τι το θες το καβγά, τι το θες αφού πιάνεις λαβράκι. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου, ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις. Άλλοι σε παίξανε, άλλοι σε πλέξανε, κλάψε γιατί όταν λες μικρό δείχνεις. Δάγκω στα χείλη σου, είμαι μαντήλη σου, σβήνω τον πάγο απ' το βλέμμα. Έλα στραβάδι μου, πιάσω απ' το χάδι μου, κράτα εδώ μη σε πάρει το ρέμα. Μήπως ζάλισσα μου τρώσε μένα, δεν σε παίζω με φύλλα κρυμμένα. Βρίσκω αυτή τη ρογμή που η ζωή η ομή το χαμένο λατρεύει κορμί. Δεν υπάρχουν νερά που η Ορδάνη κι όταν πιάνεις μωρό μου λιμάνι. Μην την ψάχνεις πολύ, όλοι αμαρτωλοί, όλοι είναι απ' το ίδιο χαρμάνι. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου, ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις. Άλλοι σε παίξανε, άλλοι σε πλέξανε, κλάψε γιατί όταν λες μικρό δείχνεις. Δάγκω στα χείλη σου, είμαι μαντήλη σου, σβήνω τον πάγο απ' το βλέμμα. Έλα στραβάδι μου, πιάσω απ' το χάδι μου, κράτα εδώ μη
σε πάρει το ρέμα. Θα παίξω ένα τραγουδάκι. Θα τα αφιερώσω εξαιρετικά στο Μιτζέλο αυτό, γιατί ταιριάζει για αυτόν. Είναι ο στίχος γραμμένος για αυτόν. Άντε πάλι, ωραία. Εγώ στη δυστυχία μου δεν έβαλα σιρόπι. Κι όταν σας στίζω μια στιγμή όπως η αντιλόπη, φροντίζω για τα βήματα να είναι συντονισμένα. Ξεφεύγω απ' τις παγίδες σου και έρχομαι σε σένα. Κι αν είμαι εγώ κεντρικός, εγώ είμαι ολόκληρος μωρό μου. Γι' αυτό μπορώ και σ' αγαπώ, και σ' αγαπώ σαν εαυτό μου. Δεν είσαι τ' άλλο μου μισό, εγώ μισώ ό,τι χωρίζει. Είσαι το άλλο μου εγώ, αυτό που γουργουρίζει. Όταν τα πήρες και φύγες, εγώ έφυγα μαζί σου. Πίστο στην απιστία σου, κουφό στην προσευχή σου. Μη περιμένεις άδικα να κλάψω ή να ελπίζω, ή να πληρώσω τι αγαπώ αφού διπλά ταξίζω. Κι αν είμαι εγώ κεντρικός, εγώ είμαι ολόκληρος μωρό μου. Γι' αυτό μπορώ και σ' αγαπώ, και σ' αγαπώ σαν εαυτό μου. Δεν είσαι τ' άλλο μου μισό, εγώ μισώ ό,τι χωρίζει. Είσαι το άλλο μου εγώ, αυτό που γουργουρίζει. Κι αν είμαι εγώ κεντρικός, εγώ είμαι ολόκληρος μωρό μου. Γι' αυτό μπορώ και σ' αγαπώ, και σ' αγαπώ σαν εαυτό μου. Δεν είσαι τ' άλλο μου μισό, εγώ μισώ ό,τι χωρίζει. Είσαι το άλλο μου εγώ, αυτό που γουργουρίζει. Πάρα πολύ καλό. Μούσκεμα. Μούσκεμα έγινε. Συγγνώμη. Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά που κάνω. Εδώ θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Θα πάμε σε Θεσσαλονίκη, στη Δημότυχα. Θα φορέσουμε τέτοια μακό. Θα συναντήσουμε γάτες, βασίλισσες της σιωπής, αρωμένες, τα πάντα. Ελάτε και θα τα βρούμε.
Κύριε Σταρόβα, η χρονιά τρέχει ολοταχώς προς το τέλος της. Να πάμε στο δεύτερο δώρο του κυρίου Μαχαιρίτσα. Με το σας και με το σύ σας έχω. Τι λέτε. Και ετοιμάστε και εσείς το δώρο σας, κύριε Σταρόβα μου, γιατί και εσείς έχετε ένα δώρο να του κάνετε. Και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Δεν είναι σουβλάκια. Εντάξει. Δεν είναι σουβλάκια, δεν είναι τίποτα τέτοιο. Κάτι θα βρω εγώ. Πού να τρώγεται. Λοιπόν, καλωσορίζουμε τους Magic the Spell. Τους καλωσορίζω στο στούντιο. Χρόνια πολλά. Να σας χαιρόμαστε. Πώς είστε όλοι, καλά? Πώς γίνεται και ομορφαίνεται συνέχεια εσείς ο ένας μετά τον άλλον, έτσι ακόμα πιο ωραίοι, πιο ζωντανοί, πιο τσαχπίνες. Το ροκ φταίει. Το ροκ φταίει. Πάμε. Η αφιέρωση στον κύριο Μαχαιρίτσα. Χρόνια πολλά σε όλους. Ανεξαιρέτως για όλο τον κόσμο και ευχόμαστε στη μέρα που θα ξημερώσει να είναι το ίδιο δίκαιη και όμορφη για όλους μας. Εμένα οι φίλοι μου, λοιπόν. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Εμένα οι φίλες μου είναι σήματα τεντωμένα. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόρροπο σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μέτς, κάνουν ό,τι λάχει, πλασιά τσελεμετέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους, διερμηνείς σε καμπάρε της σύνομους, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και εινόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Εμένα οι φίλες μου είναι σήματα τελειωμένα. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Εμένα οι φίλες μου είναι σήματα τελειωμένα. Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, το ασθενοφόρο, κανείς. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τελειωμένα. Μαύρα πουλιά. Εμένα οι φίλες μου είναι σήματα τεντωμένα. Κάνουν ό,τι λάχει. Κάνουν ό,τι λάχει. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφω σε συστηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψη μου κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας, οι φίλοι μου. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Τα τεντωμένα.
αγόρι. Εμένα να δεις την φίλη μου. Σηκώθηκε να με φιλήσει έτσι ξαφνικά. Γιατί, παιδί μου. Έτσι, είναι η διάθεσή μου. Τι θα σας παίξουμε. Μέσα. Έρωτας στους δρόμους θεοπάλαβος, ηθοποιός περιπλανόμενου θειάσου. Ένας θεός, ένας αλήτης ερμαφρόδιτος, που κάνει τούμπες κι υποκλίνεται μπροστά σου. Όταν νυχτώνει βρίσκεις πιο εύκολα ταξί για το παράδεισο. Δεν περιμένεις την ουρά για να αμαρτήσεις. Ζυγιάζεις το όνειρο ανάμεσα στα δάχτυλα και ψάχνεις χώμα και Θεό για να ακουμπήσεις. Κάτι νύχτες Σαββάτου η αγάπη είναι αιτία θανάτου. Κάτι νύχτες Σαββάτου η αγάπη είναι αιτία θανάτου. Ελπίδα πόρνη που ζητάει εξηγήσεις κι εσύ που κάποτε να κοιμηθείς φοβόσουνα, τώρα φοβάσαι να ξυπνήσεις. Κάτι νύχτες Σαββάτου η αγάπη είναι αιτία θανάτου. Κάτι νύχτες Σαββάτου η αγάπη είναι αιτία θανάτου. Σαββάτου η αγάπη είναι αιτία θανάτου. Κάτι νύχτες Σαββάτου η αγάπη είναι αιτία θανάτου. Κάτι νύχτες Σαββάτου είναι αιτία θανάτου. Κάτι νύχτες Σαββάτου είναι αιτία θανάτου. Καλή χρονιά, λέω, βρε. Αφού είστε γεγέδες. Πώς δεν ξέρω. Ωραίος διάλογος. Ωραίος διάλογος. Καλά, να μην χαλάσουμε την εκπομπή εντελώς. Δεν ξαναμιλάω, κυρία Σεμίνα. Φίλιππε, θέλεις να τον ακούσει να τραγουδάει από εδώ, από το τραπέζι, έτσι, με το Λαβρέντι, σε αισθαντικά τραγούδια. Γιατί, πώς να έχεις δει έτσι. Δεν το κατάλαβα. Δεν το είχα κατά νου, αλλά ξαφνικά βρέθηκε μια κιθάρα εδώ. Λοιπόν, έβρεθηκε κιθάρα. Όλος περιέργος. Αντώνη, πάρτε κιθάρα, πάρτε κιθάρα, παίξουμε κάτι τραγουδάκι τώρα. Μιλάει ο Φίλιππος, ναι. Πάμε να δούμε χωρίς μηχανήματα. Θα ήθελα να πούμε ένα κομμάτι που λέει για τον Άγγελο, φύλακα σαν. Λοιπόν, εγώ θα παίξω... Και τι καταφέρνει ο Λαβρέντης. Όχι, θα παίξω δύο τραγουδάκια μαζί με τον Αντώνη. Θα τα αφιερώσω στο φίλο μου τον Γιάννη τον Κότσερα. Είναι του Μιτζέλ τα τραγούδια, τα έχουμε ακούσει χρόνια από τον Κότσερα.
Θα το αφιερώσω εξαιρετικά. Ναι, και κάνουμε δουλειά. Και θα συγκριθείς και μαζί του τώρα δηλαδή. Α, όχι, μην μου κάνεις τέτοια. Πάμε να φύγω να πούμε. Πάμε, πάμε μωρό μου. Πάμε μπέμα. Να τον άτομο. Όχι, αφού δεν ψυχές έτσι. Στα ρόγα. Λοιπόν, πάμε. Τι να πω εγώ, είναι και θέση μου δύσκολη, κύριε. Ας ακούσουμε. Λοιπόν, ποιο θα παίξουμε. Ποιο θες πρώτο. Πρώτο, έλα, βάλε, βάλε, πρώτη μας φορά. Πάμε να το πούμε αυτό το τραγουδάκι. Σημαδιά ακόμα ακούγεται. Θα αφιερώσω, αυτό να πούμε στον. Λοιπόν. Το άλλο δεν το αφιερώσω. Να δεις που θα γίνει επιτυχία αυτό. Έτσι όπως έχω αγκαλιά. Κι έχεις ακουμπήσει στα σεντόνια. Φε μου λέω η πρώτη μας βραδιά. Κάνε να κρατήσει χίλια χρόνια. Πάνω απ' τα παλό σου το κορμί. Πίνω σαν το μέλι τις σταγόνες. Έλα να πετάξουμε μαζί. Πάντα ερωτευμένοι στους αιώνες. Άγγιξέ με, ζάλισέ με, πάρε με ψηλά. Φίλησέ με, τύλιξέ με, στα χέρια σου ζεστά. Κι ας το πούμε, κι ας ορκιστούμε κάθε μας βραδιά. Όσο ζούμε, να ξαναζούμε την πρώτη μας φορά. Άγγιξέ με, ζάλισέ με, πάρε με ψηλά. Φίλησέ με, τύλιξέ με, στα χέρια σου ζεστά. Κι ας το πούμε, κι ας ορκιστούμε κάθε μας βραδιά. Όσο ζούμε, να ξαναζούμε την πρώτη μας φορά. Αν θες μπορώ να σου το πω και γιαπωνέζικα. Πώς δηλαδή. Πώς θα γίνει. Το έχει βγάλει στα Ιαπωνέζικα και το μαθαίνω τώρα. Δεν κάνω πλάκα. Έχει κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία ο φίλος μου, κάνει σουξέ. Καταλαβες. Τι διευνηστική παρέα είναι αυτή. Λοιπόν, να σου πω, να σου πω. Ουακάρε. Ουακάρε. Με προφορά, με προφορά. Έχει ένα αξάνι. Δεν μπορώ, δεν το έχω. Λίγο, λίγο. Δεν το έχει με τα Ιαπωνέζικα. Το μαθαίνω εγώ να το παίξω. Έλα, πάμε να το αφαιρώσω ένα τραγούδι του. Του φίλου σου. Παπά. Εδώ τώρα συμβαίνει το εξή φοβερό. Παίζω με τον πρώτο μου κιθαρίστα. Δηλαδή, ο άνθρωπο, ο πρώτο που παίξαμε κιθάρα μαζί. Και ο τελευταίο που παίζουμε κιθάρα μαζί. Καταλαβαίνει τώρα τι γίνεται δηλαδή. Ένα χάο που παίζει αυτού του δύο. Να το αφιερώσω αυτό το τραγούδι. Θέλω να τον έχω συνεχώ στο πλάνο. Για πάμε να δούμε. Πάμε να το αφιερώσουμε. Κάνε λίγο έτσι. Εδώ δράτω με τις ευκαιρίες, που είπε ο τελευταίος, να σας πω ένα όνειρο που είδα. Αυτό ναι, αυτό πάντα ακούστε αυτό. Κοιμάμαι τώρα και βλέπω στο ύπνο μου. Έχουν προχωρήσει τα πράγματα, έχουν εξελιχθεί. Λοιπόν, και εκτός από τα σύριαλ και τα τηλεοπτικά, έχω γίνει εγώ και καλά τώρα πολύ μεγάλη φίρμα ηθοποιός. Ηθοποιός. Κινηματογραφικός, Hollywood κτλ. Και έχω πάρει το βραβείο, το Όσκαρ. Έχω προταθεί και είμαι ότι θα το πάρω. Λοιπόν, και δεν πάω στην απονομή. Γιατί έχουμε συναυλία στο Δίλεση. Τα βλέπω στον ύπνο μας. Δεν κάνω πλάκα. Και έχουμε συνεδρίσει και λέω ευχαριστώ τους γονείς μου και την Ακαδημία. Αλλά λέω πρέπει να φύγω γιατί. Με περιμένει η Βίλη μου, έτσι. Δεν τους δε φεύγω. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, να σου πω, λοιπόν. Μην τραγουδήσεις. Θα τραγουδήσεις λίγο. Διότι σου έχω μια έκπληξη. Και επειδή μιλούσε τώρα και ο Σταρόβας, θέλω να πάμε μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Θέλεις να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Όπω τι μου θύμιζε, Λευκό Πύργο τώρα. Θέλεις. Κουλούρ, έχει ένα ερωτισμό αυτή η πόλη. Είναι και ανθρώπινη πόλη, έτσι δεν είναι. Θέλεις να σου συστήσω δύο φίλους από εκεί πάνω. Που δεν τους ξέρω, αποκλείεται. Τους ξέρει. Καλή μόνο. Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα στον Πάνο Ηλιόπουλο, στον συνάδελφο που είναι εκεί και στον Χρήστο Μητρέτζη. Καλησπέρα. Χαίρετε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Τον ξέρετε τον κύριο Σταρόβα. Τον κύριο Σταρόβα.
Πω, ο Μητρέντζης. Ακούω. Είναι γνωστός. Να πω μια καλησπέρα σε όλους τους φίλους που είναι στην Αθήνα. Να μην τους αναφέρω ονομαστικά γιατί θα τελειώσει η εκπομπή. Έτσι, έτσι είναι πολύ. Χαίρομαι που τους βλέπω. Χαίρομαι που βλέπω το Λαβρέντι με αρκετά κιλά λιγότερα. Είδες τι κούκλος έγινε. Γεια σου, Μάνολε. Γεια σου, Λάρη. Τρώει μόνο με λαμακάρονα, είναι μια καινούργια δίαιτα. Ναι. Τρώω την πίσω μπροστά μου. Γιατί πριν έτρωγα και πλάι μου. Λοιπόν, να δούμε και σε ένα πλάνο τον κύριο Μητρέτζη, διότι θα τον δούμε. Νάτος. Κούκλε μου. Κούκλος. Χαίρετε, κύριε Μητρέτζη. Γεια σας. Ήθελα να το πω κύριο για να πατήσει. Κοίτα, κοίτα, 57 χρόνια όπως διατηρείται εδώ, κοίτα. Λοιπόν, προτείνω να πάμε κατευθείαν σε τραγούδι, στον αφιέρωση που έχετε να τους κάνετε, διότι υπάρχει μια δυσκολία στο να συνεννοηθούμε πολύ καλά. Okay. Οκ, θα το έχεις το τραγούδι. Θα το έχω. Ένα τραγούδι του Χρυσίνη. Τη σκέψη μου, πήρα τα μάτια μου και την καρδιά μου κι αλλού επέταξα και σ' αλλούς έταξα τον ερωτά μου. Μα όποιο δρόμο και αν επήρα μακριά πάντα με έφερνε σε σένα. Για να σ' αφήσω πόσο δεν πάλεψα με την καρδιά μου. Εσύ ταξίδευες μέσα στη σκέψη μου, στα όνειρά μου. Μα όποιο δρόμο και αν επήρα μακριά απ' τα περασμένα πάντα με έφερνε σε σένα. Κατηγόρησα, σε στεναχώρησα, μα τι να κάνω. Κι όσο σε μίσησα, τόσο σε λάτρεψα και παραπάνω. Μα όποιο δρόμο και αν επήρα μακριά περασμένα πάντα με έφερνε σε σένα. Θα σας χειροκροτήσουμε από εδώ. Μπράβο. Μπράβο, παιδιά. Καταπληκτικό. Μπράβο. Τι φοβερή φωνή είναι αυτή η κοπέλα. Η Ζωή Παπαδοπούλου, ο Χρήστος ο Μητρέτης βέβαια με τον οποίο μιλήσαμε, είναι ο Φώτης ο Ιωαννίδης και δίπλα μου είναι ο Δημήτρης ο Σφίγγος. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτός ο κύριος Μητρέτης και αυτός ο κύριος Ταρόβας, ποια σχέση έχουν? Με τα κιλά έχουμε σχέση. Με τα κιλά. Με τα κιλά. Με τα κιλά του Σταρόβα. Ο Σταρόβας πήγε να κάνει γκίλι ντάιτ και αδυνάτησα εγώ. Κάπως έτσι είναι η σχέση μας. Στο παραμύθι. Οι βιολόγοι για την προσωπικότητα του Σταρόβα, μην μιλάμε μόνο για το μαχαιρίτσα σε αυτήν την εκπομπή και λίγο για το Σταρόβα να μιλήσουμε, σας παρακαλώ. Μα έχετε μιλήσει άλλο τίποτα εκτός από το Σταρόβα? Καλά πλάκα μας κάνετε τώρα. Γιατί άσχημη πορεία είχα στον χώρο, συγγνώμη δηλαδή. Πάνω, βοήθησε εμάς. Ναι, ναι. Ήταν καταρχήν μέλη και οι δύο των αγάμων θητών. Πέρα... Διαλύθηκε νωρίς. Θρυλικού. Θρυλικού, βεβαίως.
μπορεί και να ξαναφτιαχτεί. Μπορεί, μακάρι. Αυτό εξαρτάται από τους ίδιους τους μουσικούς. Mm. Δεν ξέρω τώρα που ο Σταρόβας κάνει καριέρα έτσι μεγάλη και στον όνειρό του βλέπει και το Hollywood πολύ συχνά. Αν θα θέλει να ξανασυνεργαστεί μαζί τους. Και ποιο να μας πεις πού εμφανίζεται ο Χρήστος αυτόν τον καιρό. Που ζαπέτε. Όχι αυτόν τον καιρό, πάντα. Ο Χρήστος ο Μητρέτης εμφανίζεται στο Πέτρινο του Μήλου. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι... Τα Χόρτα λέγεται. Λέγεται Τα Χόρτα. Τα Χόρτα. Ωραία. Για ακούστε. Τι είδος χόρτα είναι, σκοπελίτικα, σκοπελίτικα κιόλας. Για ακούστε, για ακούστε. Να πάρεις χορτά, αν δεν βρεις να πάρεις χορτά, αν δεν βρεις να πάρεις χορτά, πάρε γαβρό και ψωμί και στο σούπερ μάρκετ ρώτα πόσο πάει το τυρί. Τι να γίνει πόλη ξένη, τι να γίνει πόλη ξένη, τον δολάριο ανεβαίνει, δολάριο κατεβαίνει κι η ζωή μας ακριβαίνει, δε βαριέσαι πολύ ξένη. Πάρε φάβα και κρεμμύδια, πάρε φάβα και κρεμμύδια, πάρε φάβα και κρεμμύδια, πάρε και καμιά νελιά για να φάει απ' τα ίδια όλη μας η φαμελιά. Τι να γίνει πόλη ξένη, τι να γίνει πόλη ξένη, το δολάριο ανεβαίνει, το δολάριο κατεβαίνει κι η ζωή μας ακριβαίνει, βραστά όλα πόλη ξένη. Σε πόλη ξένη. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Πάνω, επίτρεψέ μου να κλείσει την επαφή μας ο κύριος Σταρόβας λέγοντας δύο λόγια για την προσωπικότητα του κύριου Μητρέτζη. Και, και σωστή προστακτική άκουσα. Επίτρεψέ μου. Έτσι, σας παρακαλώ. Ποια κάμερα να παίρνουμε για όλες, όλες ασχολούνται με σένα. Κάντε πήγη. Πάνω. Ναι, Δημήτρη. Δώσε να δώσεις φιλιά σε όλα τα παιδιά και στο Χρήστο πρωτίστως. Ευχαρίστω. Ο οποίος, ο οποίος είναι original 100%. Εντάξει, αυτό που κάνει, αυτό ζει κιόλας. Είναι αρχοντορεμπέτης, άγριο άλογο. Και ταυτόχρονα και πολύ γλυκός άνθρωπος. Και έχει και πολύ καλές παρέες από ό,τι βλέπω. Πάρα πολύ καλές παρέες. Και φίλους. Πάνω, ο επίλογος είναι δικό σου. Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά και εκτός από το μεγαλύτερο αγαθό που είναι η υγεία, χαρά και δημιουργικότητα για όλα τα παιδιά που είναι μαζί σου. Να είσαι καλά. Καλή χρονιά ευχόμαστε σε όλους και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τους συνεργάτες μας, τους συναδέλφους στην ΕΤΡΙΑ Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο. Για να πεις και το δεύτερο τραγούδι, αν έχεις κέφι, εκεί που συναγωνίζει τον Κότσι. Όχι, τώρα θα μας πει αυτό ένα τραγούδι. Με συγχωρείς, δηλαδή. Είναι η σειρά του. Του έχετε και μιλάει τόση ώρα, δηλαδή. Νομίζω ότι κάτι είναι. Νομίζω ότι πιάσει και απροετοίμαστο. Με συγχωρείς. Για δώσε μία απέναντι τον Κότσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, πώς. Τι να πω τώρα εγώ. Ό,τι ευχαρίστη. Κάτι ποιοτικό. Θα πω μία φοβερή επιτυχία που δεν έχει υπογραφεί ακόμα. Πώς έγινε επιτυχία, θα μου πεις. Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα. Είναι και επίκαιρο και τέτοιο και μην το κλέψει κανείς, παρακαλώ, γιατί το έχω κατοχυρώσει. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Σε μαγαζί βρισκόμαστε. Ναι. Ταραντιντιά. Ταξίμια, κόσμος και τα λοιπά. Μεγάλε! Ρωτάρε, μεγάλε, γίγαντα! Τελειώνει, τέλος πάντων, πέφτει ο προβολέας πάνω στη φίρμα και βγαίνει αυτός και λέει: σε ψάχνω σ' όλο το ίντερνετ.
με 800 ριπέντιο. Αλλά δεν είσαι πουθενά, γι' αυτό θα πάω σε medium. Και το medium ρωτάω που να βρίσκεσαι εσύ. Μια στιγμή μονάχα ναι, να ανοίξω το πισί. Το μηχάνημα ρυθμίζει στη σωστή κατεύθυνση. Που λέει αυτή που ψάχνεις είναι στη διεύθυνση. www.apisti.com. Δεν το λέω πάλι. Ευχαριστώ. Αντί μεγάλος καλλιτέχνης. Σε όλες τις εταιρείες απευθύνομαι, σας παρακαλώ. Όποιος μπορεί. Και έχει και δεύτερο και τρίτο κουμπλέ, χίλια ευχαριστώ. Έλα και το ήταν αναμενόμενο, σε παρακαλώ. Ναι, αυτό δεν είναι δικό μου. Είναι παλιό δικό σου. Το πουλάει το να το πω. Ήταν αναμενόμενο να γίνω της καρδιάς σου το θύμα το επόμενο. Ήταν αναμενόμενο. Οπα! Έλα, μωρέ, έλα. Έλα, προχώρα. Τα υπόλοιπα δεν λέγονται σε μήνα μου. Πίστεψε με. Πίστεψε. Άστα, άστα. Τι τραγούδια, τι μπορείς να γράψεις, έτσι δεν είναι. Δεν μπορώ να φτάσω στη διέψη, είναι αδύνατο. Είναι στη χορηγική παράκρουση, λέγεται. Έχω μείνει άναυδη. Είναι πίεση, βαθιά. Είναι καλός όμως, είναι πολύ καλός ερμηνευτής. Σε ανοίξει δύο μαρτυρίες. Έλα, μωρέ, Λίνα. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μεγάλη στροφή τώρα και θα πάμε να ακούσουμε το Λαβρέντι να τραγουδάει. Τι θέλετε να ακούσετε τώρα? Κότσιρα. Πάμε το βράδυ να το ακούσουμε και ζωντανά να ησυχάζουμε. Θα πάμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τα τραγούδια γράφονται από τους συνθέτες, από τους στιχουργούς, ερμηνεύονται από τους ανθρώπους αυτούς, αλλά τη στιγμή που εκδίδονται σε CD ανήκουν σε όλους. Έχεις λίγη πάστα. Έχω λίγη πάστα, παρακαλώ. Παρελθόντως, δώσε μου το γλυκό σου, μου έχεις πάσει τα νεύρα από την αρχή. Έλα, το βλέπω ότι μ' αρέσει. Έλα, και πάρε αυτό. Πάρε αυτό, είναι παγωμένο. Και καλό που λες είναι όταν ταξιδεύουμε τα τραγούδια. Έτσι, συμφωνώ. Έτσι. Και κάθε φορά να είναι και αλλιώς. Αυτό ήθελα να το αφιερώσω στον άνθρωπο. Άκουτε αυτό. Άκουτε. Είναι πολύ τρεφέρο για σένα. Για να δω. Δεν ταιριάζει. Θα το αφιερώσω. Πάμε, Αντωνάκη μου. Όταν θα νιώθεις μοναξιά, όταν το σπίτι θα είναι άδειο, θα έχεις εμένα συντροφιά. Και θα σου δίνω εγώ κουράγιο. Όταν μαυρίζει ο ουρανός, όταν παγώνει η αγκαλιά σου κι όταν σε πνίγει ένας λυγμός, εγώ θα έρχομαι κοντά σου. Μόναχα εσύ να σε καλά, μη δω στα μάτια σου ούτε δάκρυ, μπορεί να ζούμε χωριστά. Μα τότε ζήσαμε μια αγάπη. Να σε κορίτσι μου καλά. Πάει όλο αυτό, έχει σημασία. Κι όταν ζητάς τον άνθρωπό σου, θα είναι κάπου εκεί κοντά. Ο φύλακας, ο άγγελος σου, ο φύλακας, ο άγγελος σου. Είναι πολύ καλό. Τι άλλο είναι, παρακαλώ. Πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Φύλακας Αγγελός. Τι θα πω στον Τζακνί εγώ τώρα. Λοιπόν, για να βάλουμε και το Κότσιρα στην παρέα μας, σας παρακαλώ πολύ. Οπα. Το Λαβρέντι, πρώτη φορά που τον είδα, ήταν στο Τσιμεντένιο Κοντσέρτο. Ήταν μια συναυλία που είχαν εδώ στο Λυκαβητό, οι Τερμίτες. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν η τελευταία του συναυλία τότε. Και η αλήθεια είναι ότι πήγα να πάρω αυτόγραφο, αλλά μετά το μετάνιωσα κάποια στιγμή, γιατί λέω, αυτοί τώρα οι άνθρωποι θα είναι κουρασμένοι, ήταν υδρωμένοι, ήταν τόσο χαρούμενοι. Λέω, άσε να μην τους ενοχλήσω.
Στην πορεία της ζωής μου γνωρίζω το 97, όχι ψέματα, το 95, τον Αντώνη τον Μιτζέλο, με τον οποίο συνεργαστήκαμε εξαιρετικά και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, ο Αντώνης κάποια στιγμή με κάλεσε να κάνουμε μια συναυλία με τους Τερμίτες, την πρώτη μετά από 10 χρόνια χωρισμού, και μου κάναν την τιμή να είμαι εκεί. Εκεί λοιπόν γνώρισα μια απίστευτη προσωπικότητα, ένα καταπληκτικό άνθρωπο, ένα κιθαρίστα που δεν μπορεί να το μιμηθεί κανείς και ξέρει γιατί τα λέω αυτά, και μιλάω βέβαια για τον καλό Λαβρέντι. Δεν μπορώ να πω και πολλά, ξέρει ότι τον αγαπάω πολύ, ξέρω ότι θα έχουμε πολλή δουλειά και πολύ μέλλον μπροστά μαζί. Να ευχηθώ καλές γιορτές, να τα πούμε μία από αυτές τις μέρες, θέλω να έρθεις και από εδώ να δεις το πρόγραμμα. Να δώσω φιλιά και στη Σεμίνα βέβαια, που είναι εκεί δίπλα. Το κακό είναι ότι δεν περνάει η κάμερα από μέσα για να έρθω να σας δω από κοντά. Δεν ξέρω αν είναι και τα άλλα παιδιά εκεί. Φιλιά σε όλους, να είστε γεροί, δυνατοί και πάνω απ' όλα αισιόδοξοι. Ωραία, ωραία. Πολύ γλυκό. Πολύ γλυκός. Έχασε ο κόσμος το παρασκήνιο. Πώς άρχισε το βίντεο του Κότσερα? Τι εννοείς? Την πρώτη φορά που είδα το Λαβρέντι, τρόμαξα. Πετάγεται ο άλλος. Πάντως είναι ωραία, γιατί το θυμάμαι το Γιάννη, ας πούμε, σχεδόν παιδί που ήταν, που μπήκε μέσα στις πρόβες εκεί που κάναμε με την Ελευθερία του Αρβανιτάκη. Ήταν φοβισμένος ο Λακοπίστερ, κάπως. Τώρα και πεντάχτηκε, είναι Κοντζάμ άντρες, έγινε πολύ καλό. Κοντζάμ άντρες επίσης έγινε και ο γιος σου, ο οποίος είναι τόση ώρα εδώ πέρα και δεν το απευθύνουμε τον λόγο. Ο οποίος ασχολείται και εσύ ασχολείσαι με τη μουσική, έτσι δεν είναι? Παίζει κιθάρα, είναι καλός κιθαρίστας. Τώρα θα δείτε, τώρα περίμενε πώς πρόκειται. Πάρα πολύ καλός. Θα παίξουμε δύο τραγουδάκια να πούμε. Είναι ήδη επαγγελματίας. Είναι ήδη επαγγελματίας. Και είναι 21. Ή να μην το λέμε αυτό, να το λέμε, Αντώνη. Δεν ξέρω, ρωτήστε το. Να μην το λέμε. Σε προστατεύει, μωρέ, είναι γλύκο. Πες το να βγάλουμε και του Αντώνη την ηλικία. Λοιπόν, θα τον ακούσουμε όμως τον Μιτζέλο, το μικρό, να λέει κάτι. Λοιπόν, για να κάνουμε ησυχία όλοι και να τον ακούσουμε. Πριν πολλά, πολλά χρόνια. Καλά εσύ είσαι αυτός. Ξανακούγεται, Αντώνη? Απίστευτο. Όχι, μόνο μια φορά. Εγώ θα ήθελα να κάνουμε ένα stop και να το ξαναδούμε, να το ξανακούσουμε μάλλον αυτό, γιατί δεν προλάβαμε να το ευχαριστηθούμε. Και σε ήταν ένα στίχος ενός τραγουδιού, ναι, που έλεγε «Τερμίτες που αφήσαν μόνο μύτες». Λοιπόν, αυτό ήταν και το τραγούδι που βγάλαμε το όνομα Τερμίτες κτλ. Αυτό το έχει ακούσει αυτός. Να πούμε και ήθελε να πει Τερμίτες που αφήσαν μόνο μύτες, αλλά όλο το ενδιάμεσο το έφαγε και είπε Τερμίτες μύτες. Μόνο αυτό θυμόταν. Τα υπόλοιπα τα. Σε βάλαν από μικρό δηλαδή να μπει μέσα στα βαθιά σου. Όχι μαζί, στι συναυλίε περισσότερε των ανθρώπων. Πόσο χρόνο είναι τώρα? Δίπλα του στι συναυλίε, το θυμάμαι. Και δεν μου λε πόσο χρόνο ήταν όταν είπε αυτό το καταπληκτικό πράγμα? Τριών. Δυόμιση χρόνο. Βρε Μιτζέλο, να σε ακούσουμε. Για να σε ακούσουμε. Ωραία το είπες. Και δεν μου λες αρέσουν οι παρέες του μπαμπά σου, παιδί μου? Οι παρέες του μπαμπά μου? Ναι, αυτοί εδώ όλοι θα αρέσουν. Όχι. Δεν είναι παρέα. Για πες, ο Λαβρέντης. Το Λαβρέντι το ξέρω από μωρό. Από μωρό ήταν εκείνος εσύ? Από μωρό το Λαβρέντι. Τον έπαιζε στα πόδια του. Ο Φίλιππος, πιο εύκολο μεταχείριστος, ποιος ήταν ο Φίλιππος, ο Λαβρέντι? Εγώ ήμουν πιο μωρό. Εγώ με το Φίλιππα έκανα. Με το Φίλιππα έκανα παρέα. Το αισθάνομαι. Με έβαζε στα τύμπανα ο Φίλιππας και καθόμουν εκεί. Του μάθατε τα τύμπανα. Ξέρει και τύμπανα. Ωραία του μάθε τύμπανα. Και τα παίρνει και κιθαρίστα. Πού το ξέρει? Απαράτησε. Με το Σταράβα έκανε καθόλου παρέα, έτσι? Όχι, είμαστε ομίλικοι σχεδόν. Ναι, εγώ το μόνο βίντεο που έχω από το 85 για να καταλάβεις είναι της βάφτισής μου, δεν είναι. Μπορώ να δείξω τίποτε. Ναι, και είπες βίντεο, βρε παιδί. Αυτό θα ήθελα να το δω. Πάμε σε ένα βίντεο. Τερμίτες μου αφήσαν μόνο μύτες. Μας
Λίνα, ξέρεις, τη σκέφτομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι διευρύνανε το κοινό τους με τους δικούς τους όρους και είναι πολύ σημαντικό αυτό, χωρίς υποχωρήσεις, έτσι, εμπορικότητας και ξεφτύλας. Νομίζω αυτή είναι η σωστή λέξη. Ότι έχεις ακριβώς δεν κάνανε κάποια λάθη στην καριέρα τους, έτσι. Λέγεται εσείς να ακούμε μυστήρια από τα λέγοντα. Εγώ μιλάω οι γυναίκες τώρα και πάντα οι γυναίκες έχουν δίκιο. Έτσι δεν είναι. Νομίζω πως ναι. Δεν, εγώ τουλάχιστον και δεν προδώσανε ποτέ. Δεν έχω εισπράξει εκπτώσεις ποτέ από τα συγκεκριμένα παιδιά εδώ που έτυχε σήμερα. Και που παρέμειναν παιδιά. Ναι. Και που αρέσουν στα μικρά παιδιά σήμερα εκτός από τους μεγάλους. Αυτό δεν είναι τρομερό. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Το κοινό τους είναι ψηρικάδες. Θα πει ο κύριος Σταρόβος που αρχίζει και πηδάει επίπεδα τώρα συνέχεια. Γύρω στις μεγάλες ηλικίες. Να σου πω, έπαιξε το ρόλο του ψυχαναλυτή, άρεσε στην τηλεόραση. Πάρα πολύ. Γιατί μου μιλάς έτσι, τι σου έκανε. Δεν υπήρχε ωραίο πράγμα. Ήταν ένας ψυχαναλυτής. Που καταστρέψα τον σταθμό. Μπορείς να μας ψυχαναλύσεις λίγο. Κοίταξε, γιατί, για ποιο λόγο. Μισό λεπτό να μιλήσει, παιδιά, ο καλλιτέχνης. Τώρα πέρα από την πλάκα, αυτό μου αρέσει και πολύ σαν άτομο. Και έχω πάρα πολλούς φίλους και φίλες κυρίως. Που δεν ξέρω κατά ένα περίεργο τρόπο, μου εκμυστηρεύονται όλα τους τα πράγματα και με ειδονίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλω πάρα πολύ να ξέρω μυστικά του άλλου. Τι ζώδιο είσαι, ρωτάει σκηνοθέτης. Ό,τι θέλει. Τι άντρας είναι αυτός. Εκτός από τη Λίνα μου βέβαια που ήταν εκεί και μου τα έχει όλα, ας πούμε, αυγά, ποσέ, μπρικ, πρόκειρα. Με αυτά έχεις μεγαλώσει. Είναι έτσι κανάς που έστειλε όλους τους άλλους στην τρελοκομείο. Και εκτός αυτού φαντάζεσαι όλα τα γυρίσματα να είναι σε μια πολυθρόνα. Μαγεία, τρέχαν οι άλλοι, κάρα από εδώ. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στην Κύπρο και σε μια σκράβλη με στα καμαρίνια. Έβαλε τη μαγεία, τόσο δεν έχετε κάτι να φάμε, κάτι πρόχειρο. Δύο αυγά ποσέ, και γιατί πήγαμε στην Κύπρο, γιατί πήγαμε στην Κύπρο, γιατί κάνουμε την πράσινη γραμμή μπλε. Ευχαριστώ. Να σου πω, Αντώνη, έχει το σύνδρομο του αρχηγού λίγο, δηλαδή θέλει να περνάει το δικό του, θέλει να αποφασίζει. Μονίμως, Σκορπιός. Αφού είχε γίνει ολόκληρη ίντρικα. Εγώ δεν θέλω. Α, ρώτα, περίμενε, ρώτα τον Φίλιππο να δεις. Θα έχει καταγγείλει και λέγαμε, ό,τι λέει θα λέτε ναι, του λέγαμε, μην έχουμε πρόβλημα. Άστο, να νομίζω ότι είναι αρχηγός. Τώρα μετά από 20 χρόνια στο λέω Λάργο. Εγώ δεν ήθελα μετά από 20 χρόνια. Ακούστε τι λέει, παιδιά. Δεν ήθελα να γίνει το δικό μου. Γινόταν το δικό μου. Είχες δίκιο, εννοείς πάντα. Φέρτε του λίγο ένα ρόλο. Δηλαδή και να μην ήθελα. Και συνδέστε το με την. Και να μην ήθελα, α πούμε, καταλαβαίνω ότι αυτό που έλεγα είχα δίκιο. Ζήταγε ποτέ συγγνώμη άμα έκανε λάθος, Αντώνη. Να σου πω, στάσου μισό λεπτό. Όταν διαλύσαμε. Όταν διαλύσαμε. Άκου την απάντηση και καθόλου. Όταν πήγαμε. Πού έχω. Ψίχουλα, έτσι. Τα πετάσπανω. Τα μελομακάρο, ναι. Όχι, ο Μοντζέλο τα ρίχνει πάνω. Τώρα τα πετάσπανω. Τη ρίδα, τι είναι. Όταν διαλύσαμε που λε. Μάλλον είχαμε πάρει απόφαση να διαλύσουμε. Είχαμε πάρει απόφαση, δεν το είχαμε ανακοινώσει ακόμα. Και πάμε σε μία ραδιοφωνική εκπομπή. Στο Τζιπολί. Ναι, ναι, ναι. Στο Πολυχρόνιο. Ναι, ναι. Να, κάνουμε, να ακοινώσουμε τη διάλυσή μας. Ναι. Επίσημα, πια με φανβάρα να πούμε κτλ. Εγώ τώρα για να είμαι ειλικρινής, είχα υπογράψει ένα συμβόλαιο σε μια εταιρεία και είχα πάρει και λεφτά. Για την... Ωραίος κύριος. Πονηρά, πονηρά. Λοιπόν, και πάμε. Έχει το μελαγχολικό δεσμό. Και πηγαίνοντας εκεί, μου λέει ο Πολυχρόνιο, α, καλώς να πω, έχεις σκοπό να αποχωρήσεις από το συγκρότημα και να συνεχίσουν με άλλο τραγουδιστή. Τι έγινε, λέω, ποιος. Δεν λέω τώρα για να μην τους προσβάλλω, κατάλαβες. Λέω, ναι, για πες μου, ναι, και τι σου είπα, ναι. Λέει, να, λέει, έχουν σκοπό να συνεχίσουν με άλλο τραγουδιστή και εσύ μόνος σου θα κάνεις όλο καριέρα. Όχι με άλλο τραγουδιστή, με τον Παύλο. Και όταν βγήκαμε έξω, καλά, γιατί δεν μου λέγατε ότι έχετε σκοπό να συνεχίσετε. Όχι, λοιπόν, τα έχει κάνει αυτά όλα τα πάντα. Όχι, αυτό ήταν. Όχι, τον Παύλο, τον Κικριλί, τον μπασίστα τη μπάντα, ο οποίο και σήμερα δεν είναι εδώ, είναι κάπου στη Βουλγαρία και χρόνια πολλά μα βλέπει. Σε αυτόν και στην οικογένειά του. Θέλαμε πολύ να είναι εδώ, αλλά δεν τον πετύχαμε στο τηλέφωνο, το έχει μόνιμο κλειστό. Λοιπόν, με αυτόν ήταν να αναλάβει να τραγουδάει αυτό. Πράγμα που δεν έγινε στο τέλο. Όταν πήρατε δικαιώματα από το πρώτο σα δίσκο, ήταν καλά λεφτά, το ευχαριστηθήκατε. Δεν το συζητάμε. Πόσα ήταν. Καταρχά, θα σου πω ότι βγαίνοντα από την υπογραφή του συμβολέου, το λιγότερο που αισθανόμουν ήταν ω νέο Μικ Τζάκερ. Το είχα πιστέψει το πράγμα. Όχι, όχι, όχι. Την πρώτη φορά που πήραμε 200.000. Περίπου, αυτό είναι προκαταβολή. Μισό λεπτό. Πήραμε 200.000. Το νόμισμα. Σε τι νόμισμα. Ναι, καλά. Δραχμές. Πήραμε 200.000 και ξεχρέωσα εγώ τα λεφτά αυτά που είχα δώσει που λέμε για το σπίτι. Κάπου. Τα καθαρά λεφτά, τα κέρδη, τα δικαιώματα. Όταν υπογράψαμε στη Βέντζελ. Δραχμές 86. Από το Αρμαγεδόν, το πρώτο εξάμηνο. Έκαστος. Ο οποίος Αρμαγεδόν υπάρχει σε βινίλιο. Αυτή τη στιγμή κάνει 500.000. Αυτό λέω. Και πουλιέται στο Λονδίνο. Είναι πανάκριβο. Δεν το ξέρω τότε να πάρω 100 αντίτυπα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Όταν υπογράψαμε στη Βέντζελ για πρώτη φορά, πήραμε 1 εκατομμύριο. Και το μοιραστήκαμε οι τέσσερις μας. Από 250.000. Αγόρασα το πρώτο μου αυτοκίνητο τότε. Ένα BMW 640, θυμάσαι. Το θυμάμαι. Φίλιππε, είναι λίγο άτακτο παιδί αυτό. Γιατί εσύ είσαι ο πιο μαζεμένος και ο πιο ευπρεπής παρέας. Ο Λαβρεντής. Ναι, ναι. Κοίτα, κατά βάθος έχω συνηθίσει να μιλάει συνέχεια. Αυτό μου αρέσει δηλαδή βασικά. Αυτός είναι και ο ρόλος του. Ποιος έχει απ' έξω από το καμαρίνι πιο πολλές θαυμάστριες.
Ο Στερμίδης και ως μόνος του. Ο Πασχάλης Ορβανιτζίδης. Τώρα και να τα πούμε αυτά. Άμα θέλεις, κοίταξε να δεις, εγώ μεταμένος να γίνω νεκτάριο, μην τα συζητάμε. Ναι, καλά, όχι, ξέρω. Τα ξέρουμε. Είναι όντως. Το συζητάμε. Οπότε δεν, αυτό ήταν υπεράνω. Αυτός είναι ταγμένος, μια ζωή. Ενώ ο Μιτζέλος καμία σχέση. Ο Μιτζέλος τι είναι. Ο Μιτζέλος είναι καλό παιδί. Το είπαμε αυτό. Πολύ καλό παιδί. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο, έχεις να μας πεις. Τι να πω. Η προσωπική της ζωή. Λοιπόν, κοιτάξτε, μου αρέσουν αυτές οι ειλικρινείς κουβέντες. Παραμονή πρωτοχρονιάς τα λέμε όλα. Μπορείς να καταγγείλεις εσύ κάτι για αυτούς τους ανθρώπους. Όχι. Δεν ήμουν εγώ τότε. Στάς με συγχωρέσεις. Δύο χρόνια που είμαστε μαζί, να μην τι έχεις να μου καταμαρτυρήσεις. Έχεις να πεις κάτι εναντίον του. Εναντίον του Μιτζέλου. Δεν είμαστε μαζί. Εναντίον του Φίλιππου. Κυρίως ούτε. Να σηκωθούν πάνω να τραγουδήσουν, γιατί έχουν πολύ ώρα να τραγουδήσουν. Ναι. Να κάνουμε και να περάσουμε σε ένα διάλειμμα. Τα γνωστά. Τα γνωστά. Αφιερώσω τραγουδά και αυτό στους φίλους μου, στους Magic Decibel, με τους οποίους έχουμε μια πολύ κοινή πορεία. Έχουμε συναντηθεί σε δύο σημαντικά σημεία. Το ένα ήταν την πρώτη φορά που πήγαμε να γράψουμε, για πρώτη φορά. Πρώτη φορά που πήγαμε στο στούντιο να γράψουμε επαγγελματικά, την ίδια ώρα μπαίναν και αυτοί. Γράφαμε μαζί. Και μετά από δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια, παίξαν μαζί μας στη συναυλία Ιστορίες και Φιλίας. Θα τους αφιερώσω τραγουδά και αυτό εξαιρετικά. Νεκρές, μεσημές κυφτές, τότε κορμού χαλάνε, μες στο βλέμμα μου σκάνε, φοβάμαι. Σε μια άσπρη γραμμή, σε βουβή τελετή, θα σε ψάχνω στο πλήθος όταν σβήσει ο μύθος, φοβάμαι. Βασίλισσα της σιωπής, πάρε μ' από εδώ. Βασίλισσα της σιωπής, πάρε μ' από εδώ, πάρε μ' από εδώ. Σαλεύχες φυλακές, με τα φώτα σβησμένα, το μυαλό μου τρυπάνε, φοβάμαι. Στη καμένη πλευρά θα σε ψάχνω ξανά, στους απέραντους δρόμους τα σημάδια θυμάμαι, φοβάμαι. Βασίλισσα της σιωπής, πάρε μ' από εδώ. Βασίλισσα της σιωπής, πάρε μ' από εδώ. Μαροκάρεις τη σκηνή, δεν το ξεχνάς ποτέ. Σε παρακολουθώ πάντα.
εκεί στον νότο που τρίζει ο θάνατος η αγάπη κάνει κρότο σαν άδειο κάθισμα ταξίδεψα για χρόνια ψάχνοντας να βρω το κατάλληλο κορμί. Εκεί στα φώτα έβρισκει νύχτα τα σημάδια της τα πρώτα είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια και εσύ με κέρασες καπνό με ένα φιλί. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Σωπαίνεις, θυμάσαι και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Εκεί στον νότο, εκεί μου κλήρωσε ο έρωτας το λόγο. Κουλουριασμένος σαν τη σαύρα στη σκιά του σαν νομίσμα έπεφτα στο μαύρο σου βυθό. Γλώμα κατήλια τα ναβή φτώχεια σου τα τάιζε με ζήλια μα συλλαβίζαν σ' αγαπώ να μου κοιτάξω σαν ένα άρρωστο στην κούνια το μωρό. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Σωπαίνεις, θυμάσαι και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Ήταν στο Willy ήταν που τον είπε Pitbull. Καλό, εμείς τελειώναμε. Μητσέλος έπαιζε. Ωραίος ο Μητσέλος. Ωραίες μελωδίες. Λόγια που ταιριάζουν, που δεν έχουν παράτερα. Διότι οι νότες καρφώνονται μέσα στις λέξεις. Εξαιρετικές ερμηνείες. Όλα αυτά είναι ο Λαβρέντης. Πού οφείλεται ένα ιταλικό στοιχείο που υπάρχει στην τέχνη του. Έχω την απάντηση. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βόλο. Εκεί δηλαδή όπου επίσης γεννήθηκε και μεγάλωσε ο μεγάλος Τζόρτζιο Ντεκίρικο. Εκείνος βέβαια ήταν Ιταλός. Αλλά φαίνεται δεν υπάρχει τρόπος να μεγαλώσει κανείς βλέποντας το τρενάκι των Μιλεών πλάι στον Παγασιτικό και να μην του μείνει κάτι το ωραίο ιταλικό. Του εύχομαι να έχει πάντα καλές επιτυχίες, του εύχομαι καλή χρονιά και περισσότερα χαμόγελα. Γεια σου Λαβρέντη. Αφιερώμενο εξαιρετικά. Στο Διονύση Απόπουλο αφιερώμενο. Θα λέω εγώ όμως κάτι, θα το επαναλαμβάνετε κι εσείς, έτσι. Στα ρόβα σε σένα μιλάω. Μέχα να δυο στιχάκια μου για πρόσχημα. Παρκάρω το όχημα. Και σου μιλάω
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω. Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι. Εσύ δεν ξέρω πως δεν νοιάζεσαι. Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω. Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω. Τώρα στόπ, έτσι. Παίζεις με την ευαισθησία μου, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Και στις καρδιάς μου τα σκυρτήματα, άλλα προβλήματα λες ότι έχεις. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Έλα πάω. Νέκρα να δυο στη χάγια μου για πρόσχημα. Κερνά ορόφημα στο κυλικείο. Κερνά ορόφημα στο κυλικείο. Και ενώ να έρθω μου απαγόρευες. Να έρθω μου απαγόρευες. Εσύ αγόρευες με αυτούς τους δύο. Εσύ αγόρευες με αυτούς τους δύο. Είπες μετά πως με περίμενες. Δε με περίμενες η μοίρα το έχει. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησα, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Πάμε! Να πάμε στη συναυλία του 98, που όπως μας είπε ο κύριος Αντώνης, διδάσκεται, υπάρχει δηλαδή ένα αντίγραφό της σε Πανεπιστήμιο των Βρυξελών. Τι διδάσκεται. Και διδάσκεται ό,τι καλύτερο σε ηχητικά εφέ, σε σκηνική παρουσία, σε σκηνοθεσία. Η σκηνική παρουσία, καταλαβαίνετε, ε. Αν έχω χώρο, Μικ Τζάγκερ, δεν το συζητώ. Συνήθως πέσω σε ένα χώρο που με σταρώβας με αυτό να με... Θέλουμε λοιπόν κύριε Λαβρέντη να δούμε το διδημότυχο blues από αυτή τη συναυλία για το οποίο υπάρχει μια μικρή ιστοριούλα. Η ιστορία είναι η εξής. Αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Σπυρόπουλος, ο Γιάννης, ναι. Ο αδερφός του Φίλιππα. Που τον είδαμε προηγουμένως νέο. Ναι, ναι, και όμορφο, ναι, όπως και τώρα. Όμορφο τώρα, έτσι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι έγινε. Ήμασταν σε ένα χωριό, στο Πτελαιό, καθόμασταν, κάναμε διακοπές. Και εγώ τα απογεύματα πήγαινα και έπαιζα πρέφα. Μπουρλότο, διάφορα τέτοια παιχνίδια στα καφενεία. Ψυχαγωγικά. Ποτρούγα την ιστορία αυτού νου. Συζητάγαμε για το στρατό, ξέρεις, το θυμάσαι που είχα ένα λόγο τότε, και εγώ που ήμουν εκεί και ξέρεις τα γνωστά. Λοιπόν και με ρωτάει, του είπα έτσι λεπτομέρειες από την ιστορία του στρατό. Και πάω να παίξω πρέφα και έρχεται μετά από μια ώρα στο καφενείο και μου λέει πάρε αυτό. Και μου δίνει το στίχο αυτό το συγκεκριμένο. Έτσι έγινε. Και πήρα το τραγούδι και αυτό. Έρχομαι στην Αθήνα. Είχα κάνει ένα δίσκο, τον είχα κλεισμένο και αυτό το τραγούδι δεν το είχα βάλει μέσα. Το γράφουμε το τραγούδι αυτό. Πάω στο μάτσα, λέω κάποιος πρέπει να το τραγουδήσει αυτό τώρα για να το κάνουμε επιτυχία μεγάλη. Και μου λέει αυτός γνωστή συνταγή, θα πάρουμε τον Ταλάρα, τα γνωστά. Αφεντικό που είσαι, hey! Εγώ ήρθα στους Τερμίτες και στο Λαβρέντι για να κάνουμε κομπλεξικούς Rolling Stone. 76 λίγο πριν να φέξει πήρα ένα πλοίο άσπρο σαν ψυγή. Σαν ο σώμα, ο μη
αλλάξει σαν χοντρό αστείο. Κρύο χειρουργείο το εθνικό θηρίο. Με στείλε στοιχείο. Φίλικος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα. Λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρνη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια. Ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνη. Σαν φθηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια. Κάπνισα μια γόπα σβηστικά απ' το χάρτη. Κόλαση του δάντη. Σαν παροπλισμένος ψευτοεπαναστάτης είχα τα λωθή μου, το κουτσό σκυλί μου. Τι να πω στο λίμο. Τράβλιζα διατάξτε έσυρα δυο μήνες. Μείναν άλλοι δέκα να με στο χαϊδάρι. Έδεσε από όλους σαν παρά χαράκτης. Είπα θα περάσει, ήμουνα μπροστά της. Δώρο και φιάλτης. Η δημότυχο μπλούς. Η δημότυχο μπλούς. Η δημότυχο μπλούς. Μου η Αθήνα του Οδυσσέα Σιρήνα. Λαϊκή βιτρίνα, ομφαλός του κόσμου. Πίσω μου και μπρος μου. Χρόνια σαν ταβέρνα, σαν καλή κατσούρα. Κράτος φιλελλήνων του καινού η λατρεία. Ποιητική αδεία. Εν πάση περιπτώσει πίσω στα δικά μου, στα χακιά πλητά μου, στα γερτήρια μου, στη μουγγή Σκόπια μου, στη μετάθεσή μου, στο τρελό βιολί μου, στο φραγμό πρωινό μου, στο έτσι αλλιώς αλλιωτικό μπρος. Στο δίδυμο. Δίδυμο τυχό μπλούς. Να σε κούρδεις την κιθάρα. Δίδυμο τυχό μπλούς. Είχαμε διασμένη μου τσατσάρα, τα πρεγμένα μου τσιγάρα, σαν πια φρούτα στα πελάρα. Διδημοτικό μπλούς, διδημοτικό μπλούς. Διδημοτικό μπλούς. Είμαστε η γεωγραφία, διδημοτικό μπλούς. Αδιανή φωτογραφία του παράλογου ηθητεία. Ακόμα
τείχο blues. Εμπειρία, κύριε Μαχαίριτσα μας, κύριε Μιτζέλο. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, αν θέλεις να αφιερώσεις το επόμενο τραγούδι στο Βασίλη Παπακωνσταντίνου και αμέσως μετά θα δούμε αυτά που είπε για σας. Στο Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Δεσμός με σκορπιό, λογαριάζονται οι πόνοι. Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δε σηκώνω τώρα πια τ' ακουστικό. Μόνο εσένα εκεί μετάξει, το ταβάνι έχει πετάξει δυο φωτιές στον ουρανό. Κι όλο εσένα θέλω μόνο, κι όλο εσένα θέλω μόνο, κι όλο εσένα θέλω μόνο.
καλέ, καλός είναι. Μια χαρά τα πάει. Μια χαρά. Να σου πω, είναι αλήθεια ότι τραγουδάει συνήθως στις συναυλίες με την πλάτη γυρισμένη στον κόσμο? Όχι πια. Στα χρόνια ήταν πολύ στάρ. Κάποια στιγμή ανακάλυψε ότι. Κατάλαβε, ήμασταν το πιο γνωστό συγκρότημα, το πιο γνωστό τραγουδιστή. Και τι έλεγε, γιατί γύρναγε πίσω? Είχε μια μηχανία. Είχα μηχανία. Εγώ θα έλεγα ότι είχε δύο μηχανίες. Ξέρεις, ακόμα την έχω την μηχανία και. Και τώρα ακόμα. Δηλαδή τώρα έχω κάνει πόσες εμφανίσεις, ξέρω εγώ, 2003. Κάθε φορά που βγαίνω, σαν πρώτη φορά. Είναι απίστευτο αυτό. Δηλαδή στη συναυλία αυτή με το Σωηρής και Φιλίας. Mm-hmm. Νομίζω ότι έπαιζε για πρώτη φορά εκεί. Αυτό ήταν... Προχθές παίξαμε στη Λαμία σε ένα χώρο, ο οποίος ήταν... Πώς ήταν του Mad Max τα... το τρία, το τρία. Έτσι, ναι, που ήταν και την Αντάρτα, σε ένα τέτοιο περίεργο, ας πούμε. Το οποίο είχε ψασφικτικά, είχε με και ο κόσμος απ' έξω. Και όταν μπήκα μέσα και είδα όλο αυτόν τον κόσμο, ήταν και πολύ κοντά. Πρώτη φορά έπαιζα με τόσο κόσμο πολύ κοντά, αλλά όρθιοι και έτοιμοι για όλα, ξέρεις. Δεν μου λες, αν είχε ζήσει όλα αυτά τα κύματα αγάπης και λατρείας ο Σταρόβας, που έχετε ζήσει εσείς οι Τερμίτες, θα είχαν πάρει το μυαλά του αέρα? Α, όχι, δεν μπορούσα να φανταστείς τι γινόταν, λέω, ο Σταρόβας. Κυρίες και κύριοι, ένα στάρ της ελληνικής τηλεόρασης, γίνεται χαμός. Πριν τραγουδήσετε να ακούσουμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνο, τι λέει εσάς, Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι οι μελωδίες του, κυρίως τα τελευταία χρόνια, είναι τόσο πολύ άμεσες. Είναι σαν να τις ξέρεις από πριν, παρόλο που δεν τις έχεις ακούσει άλλη φορά. Πολύ σημαντικό αυτό. Να περάσεις δηλαδή από το σύνθετο στο απλό και ποτέ να μην γίνεις απλοϊκός. Δώσανε πολλά ωραία τραγούδια ως Τερμίτες, καταρχήν. Να το θυμηθούμε από τότε καταρχάς. Και εδώ μπαίνει και ο Μιτσέλος στη μέση. Ο οποίος και αυτός εξελίχθηκε σε ένα πολύ καλό τραγουδοποιό στο μέλλον. Βέβαια, ο Λαβρέντης έχει αναπτύξει πολύ μεγαλύτερη δραστηριότητα, διότι δεν ήξερε κιθάρα, ήταν ατάλλαντος στην κιθάρα και σου λέει: Δεν παίζω που δεν παίζω, δεν τραγουδάω. Ενώ ο Μιτσέλος την πάτησε γιατί έπαιζε καλή κιθάρα και ασχολήθηκε με την κιθάρα περισσότερο. Συνεργάστηκα με τον Λαβρέντη. Ιστορική αναγκαιότητα ήταν. Την καλύψαμε κι αυτή. Περάσαμε πολύ ωραία μαζί. Τον λατρεύω. Είναι ένας χοντρούλης με φοβερή λεπτή και ευαίσθητη ψυχή και καρδιά. Γι' αυτό το χτύπησε και το κακό και κάνει και την εγχείρηση. Βλέπει κατά τη βρήκε ευαίσθητη κλπ. Έχει περάσει πολλά ο έρμος. Τον βάρεσε η μοίρα πανωτά τα τελευταία χρόνια. Αλλά όλα θα πάνε καλά. Λαβρέντη, μη στεναχωριέσαι. Σου εύχομαι όλα αυτά να μείνουν πάντα, να μείνουν για πάντα πίσω και να έχουμε καινούργια μόνο ευχάριστα. Που είναι ο Τσακνής, ρε. Τι ήθελε να πει ο καλλιτέχνης με αυτό, Τι ήθελε να πει εκεί με την κιθάρα? Ότι έχει μείνει επεισόδια πίσω. Πρώην χοντρούλης. Είναι ελαφρώς παχουλός. Έτσι. Το άλλο που είπε ανακρίβεια για την κιθάρα. Μετά, δεύτερον, είπα ότι δεν παίζω κιθάρα. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα. Αυτά τα λέει. Λοιπόν. Μεταξύ συναδέλφων. Το ξέρεις. Αυτά τα λέει. Οργανώνομαστε κιόλας. Τα λέει γιατί είναι ένας παλιός. Λοιπόν, αυτά τα λέει επειδή είναι ένας παλιός, ανένταχνος αριστερός, ο οποίος κατάλαβε ξαφνικά ότι το χάσαμε στο 99, δεν μπορούσαμε να ισοφαρίσουμε ποτέ και το χάσαμε το παιχνίδι. Γι' αυτό λοιπόν, ό,τι και να λέγω τον αγαπάδο, το αφιερώσω από το τραγούδι, έτσι. Άντε, εντάξει. Αδιοριστός καθηγητής, ο έρωτας παλεύει. Μα τούτοι πέφτουνε τα μάτ και φτάνει αιμόφυρτο στο κάτ που δεν εφημερεύει. Να δεις που πάλι συντροφή θα είμαστε στους αγώνες. Η ταξική προέλευση κρατάει για αιώνες. Αυτή κι αν είναι ερωτάς, αυτή
ζώα μου αργά πήρε φωτιά η φάρμα. Αδιοριστός ο έρωτας μου τσουρώνε χαρτάκια. Στα Γιάννενα ήτανε πασάς, μα ο εξυγχρόνης της Δαλκάς το κάνει κομματάκια. Να δεις που πάλι συντροφή θα είμαστε στους αγώνες. Η ταξική προέλευση κρατάει για αιώνες. Αυτή κι αν είναι κάρμα. Ξυπνάτε ζώα μου αργά, πήρε φωτιά η φάρμα. Να δεις που πάλι συντροφή θα είμαστε στους αγώνες. Η ταξική προέλευση κρατάει για αιώνες. Αυτή κι αν είναι ερωτάς, αυτή κι αν είναι κάρμα. Ξυπνάτε ζώα μου αργά, πήρε φωτιά η φάρμα. Είχε δίκιο ο Παπακοσταντίνου. Αυτό έλεγε συνέχεια, όση ώρα τραγουδούσες.